Με ικανοποίηση αλλά χωρίς εφησυχασμό ερμηνεύει ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος την απάντηση που έδωσε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Ενέργειας Θόδωρος Κυλακάκης σε επίκαιρες ερωτήσεις τόσο του κυρίου Μεϊκόπουλου όσο και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Μπουκόρου. Ο κύριος Κυλακάκης σημείωσε ότι η επίμαχη επένδυση δεν έχει προοπτικές υλοποίησεις και πως δεν θα συνεχίσει για πολύ να απασχολεί την τοπική κοινωνία. Επιτέλους πήρε πολιτική θέση το Υπουργείο και δεν συζητήσαμε για πρώτη φορά όχι για τις προθέσεις της εταιρείας αλλά για τις προθέσεις της κυβέρνησης, οι οποίες διαστόματος Υπουργού ήταν ότι εκτιμούν ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η φάση της υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης. Μπροστά στην αγωνία των πολιτών που μετέφερα στο Κοινοβούλιο είπε το εξής πολύ, αν θέλετε, σαφές κατά την άποψή μου, ότι σε λίγο καιρό θα πάψει να μας απασχολεί αυτό το ζήτημα της επένδυσης. Εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν πρόκειται να αδειοδοτηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά ακόμα και αν αυτό συμβεί, η πολιτική απόφαση για μη χωροθέτηση τέτοιου σταθμού στον παγαστικό κόλπο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι δεδομένη. Ο Υπουργός Ενέργειας είπε επίσης ότι η επίμαχη επένδυση έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα μας έχει υπερκαλύψει τις ανάγκες της σε LNG μέσω Ρεβιθούσας και Αλεξανδρούπολης. Άρα, σημείωσε ο κ. Κυλακάκης, δεν έχει προοπτικές υλοποίησης σε επίπεδο οικονομικής και πολιτικής βιωσιμότητας στην παρούσα φάση. Επομένως, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί επί 4 χρόνια μπήκαν ως έννοιες αντιπαραθετικές από τη μία η ενεργειακή επάρκεια της χώρας και από την άλλη η ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων αξιολόγησε θετικά για τη νέα χωροθέτηση της επένδυσης LNG. Ο κ. Κυλιακάκης είπε χθες στη Βουλή ότι η επίμαχη αξιολόγηση δεν συνεπάγεται τελική αδειοδότηση από το Υπουργείο. Ναι, μεν η κυβέρνηση επιτέλους τοποθετείται, όμως προχωρά κανονικά υπηρεσιακά με αλλεπάλληλες εγκρίσεις. Επομένως, τι θα μετρήσει τελικά, οι εγκρίσεις ή η πολιτική δέσμευση? Γιατί, κύριε Λαμπράκη, όταν μια επένδυση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την υλοποίησή της, η εκτίμηση του Υπουργού ότι δεν θα συνεχίσει το LNG να απασχολεί την τοπική κοινωνία δεν αρκεί. Συνεπώς, δεν εφησυχάζουμε και πρέπει να δούμε στην πράξη αν η χθεσινή συζήτηση δεν αποτελεί μια ενορχιστρωμένη επικοινωνιακά διαδικασία για να κερδιθεί χρόνος, αλλά εννοεί πραγματικά η κυβέρνηση αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε από το βήμα της Βουλής. Ποια είναι η τελική πράξη για απόρριψη της μελέτης με περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου? Είμαι πολύ αισιόδοξος. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική νίκη, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Περιβάλλοντος λέει ότι σε λίγο καιρό θα πάψει να σας απασχολεί αυτή η επένδυση, δηλαδή θα λήξει οριστικά από τις υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Οπότε θεωρώ ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα.